Τα φόπλακα στα δημόσια πανεπιστήμια και απόλυτη διάλυση πτυχίων και επαγγελματικών προοπτικών θα έρθει να βάλει σύμφωνα με τους φοιτητές το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε κινηματικό κλειό, τελώντας υποκατάληψη, βρίσκονται εδώ και 2 μήνες 5 τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και οι περισσότερες σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους απέναντι σε ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως τονίζουν, το οποίο ξεκάθαρα παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εμείς ρωτάμε, σε μια κοινωνία στην οποία ο λαός δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, σε μια κοινωνία στην οποία η μέση ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με το σούπερ μάρκετ, είναι δυνατόν να φέρουν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Να πάει ποιος? Ποιος θα μπορεί να πληρώσει τα φοιτητοδάνεια τα οποία θα πρέπει να κληθούν να αποπληρώνουν γενιές και γενιές για να καταφέρεις να πάρεις ένα πτυχίο? Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κατά εμάς, το οποίο θα έρχεται να διαλύσει την επαγγελματική μας προοπτική, έρχεται να διαλύσει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, να επιτεθεί σε ένα κοινωνικό αγαθό στην πραγματικότητα, το οποίο είναι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Ζητάμε αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί στη Βουλή, διότι πλήττει όλες τις σχολές μας, πλήττει τα πτυχία μας, πλήττει εμάς σαν ανθρώπους και πολιτικούς εργαζόμενους. Συμμετέχουμε και εμείς σε όλο αυτό το πανελλαδικό κλίμα που υπάρχει. Περνάμε δυναμικά το μήνυμά μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την κυβέρνηση να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Στο πλευρό των φοιτητών βρίσκεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, εκφράζοντας την αγωνία τους σχετικά με το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα με το εν λόγω νομοσχέδιο. Ακαδημαϊκοί μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV μίλησαν στο Γιώργο Σαχίνη, τονίζοντας πως το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια σαφή καταστρατήγηση του Συντάγματος, θέτοντας σε απόλυτο κίνδυνο τα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας. Η ίδρυση, επιτρέψτε μου να πω και θα το τεκμηριώσω, μεταλλικιακών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που θα βαπτιστούν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί κάθε άλλο παρά πανεπιστήμια θα είναι. Αυτή είναι η γνώμη μας, θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήμια και θα οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου νομοτελειακά, στο επόμενο βήμα, στον επόμενο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, που είναι η αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως έχει έτσι, με ένα πολύ εύσχυμο τρόπο παρουσιαστεί, που τι σημαίνει? Σημαίνει συρρήκνωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σημαίνει συγχωνεύσεις τμήματων, σημαίνει κατάργηση τμήματων, ποιων τμήματων? Των περιφερειακών πανεπιστημίων. Έχουμε σαφή καταστρατήγηση του Συντάγματος, η οποία θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας, με πρόσφατη απόφαση του 9-22 του 2023, επιβεβαίωσε τη γνωστή νομολογία του ότι απαγορεύεται η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Και είπε, τα παλιά ΤΕΗ, για τα παλιά ΤΕΗ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν ήταν όμως ένταξη στα ΤΕΗ που είναι πλέον πανεπιστήμια, θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί ακριβώς η σύσταση με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται. Το είπε το 2023. Το ξέρει αυτό η κυβέρνηση. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα συντηρήσουμε, θα διατηρήσουμε εν ζωή και με καλύτερη ποιότητα τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνέχεια, προκειμένου να σε φέρει σε ένα διέξοδο για να ξεφύγει. Να μην ασχοληθείς με την πραγματικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή, ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου, κορυφώνεται ο αγώνας των φοιτητών με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή, όπου χιλιάδες φοιτητές αναμένεται να βουλιάξουν την Αθήνα, φωνάζοντας εκοφαντικά όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και τους φοιτητές του νησιού να ανεβαίνουν μαζικά στην πρωτεύουσα, αγωνιζόμενοι για το μέλλον τους. Θα μπούμε στα πλοία από όλη την Κρήτη για να βρεθούμε έξω από το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή και να φωνάξουμε και να τρίζουν όντως στα τζάμια της Βουλής ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θέλουμε να περάσει, δεν θα ψηφιστεί. Θα πρέπει να βρισκόμαστε 100.000 φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, φορείς, όλοι οι γονείς, παιδιά, έξω από το Σύνταγμα, να φωνάζουμε όλοι μαζί, όχι στα ιδιωτικά, γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη μειοψηφία που τόσο καιρό ευαγγελίζει την κυβέρνηση είναι η ίδια. Για όσο χρειαστεί, θα βουλιάζει η Αθήνα ξανά και ξανά να μην τολμήσουν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Δεν έχουν καμία κοινωνική συνένεση, είναι πραγματικά μόνοι τους. Κάνουμε ξεκάθαρο το ότι μπορεί 170 χέρια να σηκώσουν για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο έκτρωμα, αλλά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έξω στην κοινωνία αγωνιζόμαστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο.